απέναντι βλέπετε τους ανθρωπιστές. Αγοράκια, λέκα! Εδώ βλέπετε συγκέντρωση όχι στα γκέτο. Φυσικά χρειάζονται πούλμαν, γιατί οι επαγγελματίες ανθρωπιστές έχουν καταλάβει τον απέναντι χώρο. Εδώ είχαν πει οι κάτοικοι της Βικτωρίας, Αγίου Παντελεήμονος και του Λοιπού Κέντρου να κάνουν μια ειρηνική διαδήλωση και κατευθείαν κάνανε αντιδιαδήλωση. Φυσικά τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης θα το παίξουν 30 δευτερόλεπτα και ούτε καν στα κανάλια τους. Εμείς μεταδίδουμε στην καρδιά του αγώνα. Εδώ είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο οποίος κάνει δηλώσεις. Είναι έτοιμος. Είμαστε εδώ υπό αντίξωες συνθήκες για να φροντίσουμε προβότες! Νέο δημοκράτες προβότες! Προβότες του Δούλη! Δούλη Τσιράκη της Μίλτεμπερ! Όσον τον ακολουθείτε! Πούλη τσιράκι της Μίλτεμπερ για τους όρους! Στην πρωτεύουσα, βόρα, σε κανένα άκρη. Οι φιλίσσικοι πολίτες δεν μπορεί να κατηγορούνται για φασίστες και οι πραγματικοί φασίστες δεν μπορούν να υποδίονται τους φιλίσσικους πολίτες. Επίσης, δεν είναι δυνατόν επαγγελματίες αλληλέγγυοι να ορίζουν την ατζέντα. Είμαστε εδώ για να διαφυλάξουμε την νομιμότητα και το δικαίωμα κυρίως εκείνων που διαφωνούν μαζί μας να διαμαρτύρονται ελεύθερα σε μια δημοκρατική πολιτεία. Και αφήστε το σπίτι του Μπελά να καταραίει, προδότες! Τρώει και κάποια γαλλικά η Νέα Δημοκρατία. Θα μας κάνεις ηλιακά σιδιάρη μια δήλωση στο Δίεση. Έκανα μόλις τώρα. Εντάξει, άμα κάνεις μια δικιά μας, γιατί. Εντάξει, ότι η κατάσταση εδώ είναι απαράδεκτη, έπρεπε να έχουν ληφθεί μέτρα προπολού. Βγαίνουν οι κάτοικοι να διαδηλώσουν για το δίκαιό τους και μαζεύουν τα τάγματα εφόδου του ΣΥΡΙΖΑ και της Ακρής Αριστεράς και η Νέα Δημοκρατία τους ανέχεται, τι άλλο να πούμε. Οκ. Δήλωση από τον Ηλία Κασιδιάρη. Λέτε καλύτερο Δίεση πάντως για τον Ηλία Κασιδιάρη. Δεν λέμε τα χειρότερα πάντως. Ναι, έχω δει τη γράφη Δούμα. Ρε φίλε, το Δίεση δεν είναι ένα πράγμα. Το Δίεση δεν είναι ένα πράγμα. Το Δίεση υπάρχουν διάφορες τάσεις, δεν κατάλαβα. Πρέπει να είμαστε κόμμα. Διεκδικούμε το δικαίωμα να μην είμαστε κόμμα. Αντικειμενικότητα, όλο το συντηρητικό χώρο πιάνει το Δίεση. Ναι, του Ντούμα, το μεγάλο παιδί που λέτε καλύτερα για το χώρο μας. Που έκανε όμως και την οργάνωση παραϊμπόριο στόχο με το Χατζάρα. Α, για πείτε το. Το πατριώτη να τον γαμίσω έτσι και τον βρω. Να μυρίζει μαστίχα και όχι. Αυτές οι πόλεις, αυτές οι γειτονιές ανήκουν στους Έλληνες και τους εθνικιστές. Αυτές οι πόλεις, αυτές οι γειτονιές ανήκουν στους Έλληνες και τους εθνικιστές. Αυτοί έχουν διάθεση να κάνουν εμπλοκή τώρα. Απέναντι είναι αναρχική, ακροαριστερή. Αναρχική και πανσεβική.
τόση ώρα καλύπτω ως πρόεδρος του Δικτύου Ελληνικών Συντηρητικών τη διαδήλωση. Φάγαμε κι εμείς λίγο κραξιματάκι, λέει, δεν καλύπτουμε αντικειμενικά τα πράγματα, εμείς καλύπτουμε όλες τις τάσεις. Άρα το τι λέει ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά εμείς θα καλύψουμε με αντικειμενικότητα όλες τις τάσεις. Πήραμε δήλωση και από τον κύριο Κασιδιάρη, πήραμε και ακούσαμε τη δήλωση από τον κύριο Μπογδάνο. Από εκεί και πέρα εσείς είστε ελεύθεροι πολίτες και κρίνετε μόνοι σας. Δεν θα σας καθοδηγήσουμε εμείς το τι θα πείτε. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ακούγονται ελληνικά στην ίδια τους την περιοχή και την ίδια τη χώρα. Από απέναντι υπάρχουν οργανωμένοι αριστερά, άκρα αριστερά κατά τη δική μου γνώμη. Μισό να τελειώσουμε τα δικά μας και ερχόμαστε. Εδώ είναι η συγκέντρωση όπως βλέπετε. Θα αρχίσουν τα συνθήματα. Εδώ είναι και ο... Ελλάδα ανήκει στους Ελλήνες! Ελλάδα ανήκει στους Ελλήνες! Ελλάδα ανήκει στους Ελλήνες! Ελλάδα ανήκει στους Ελλήνες! Εδώ είναι και ο Χάρης Κατσιβαρδάς του Δικτύου Ελλήνων Συντηρητικών, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς βλέπεις τα πράγματα, Χάρη? Τα πράγματα είναι επιβεβαιώνουν την κατάσταση την οποία βιώνουμε. Η Ελλάδα έχει περιέλθει σε μια μαρξιστική παραγωγική αποσύνθεση εδώ και μισό αιώνα. Η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη. Οποιαδήποτε μορφή ειρηνική συγκέντρωση και αν γίνεται, από οποιοδήποτε κόμμα και αν στηρίζεται, έμεσα ή άμεσα. Δηλαδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δυστυχώς δεν βλέπουν άκρηση. Να βάλει το χέρι του, εμείς γεννηθήκαμε και θα πεθάνουμε Έλληνες. Α, ήρθε εδώ και ο Παναγιώτης Δούμας να σας κάνει μια δήλωση ο Παναγιώτης. Πού κάνω δήλωση γιατί δεν ξέρω. Στο Δίεση. Πώς βλέπεις την κατάσταση? Συμπαριστάμεθα στους κατοίκους του έκτου διαμερίσματος και ειδικά της πλατείας Βικτωρίας, η οποία υφίσταται αυτό το έσχος καθημερινά. Ήρθαμε εδώ ακομμάτιστα. Ακομμάτιστα εννοείται και αχρωμάτιστα ως απλοί Έλληνες και ως πολίτες αυτής της πόλης. Α, είναι. Την πλατεία Βικτωρίας. Θέλουμε το δεύτερο σπίτι. Θέλουν επανελληνοποίηση της πλατείας κάτοικοι. Εδώ είναι ο Γιάννης Παγώνης. Θα μας κάνει μια δήλωση. Γιάννη, για το Δίεση. Ναι, καλησπέρα παιδιά. Πες μας γιατί την κάνατε αυτήν την συγκέντρωση. Κάναμε αυτή τη συγκέντρωση γιατί θέλαμε να διαδηλώσουμε εναντίον του επικισμού που υφιστάμεθα και του διωγμού από τα ίδια μας τα σπίτια. Το κακό έχει παραγίνει, η ΜΚΟ και οι ΥΠΑΤΗ αυτή τη στιγμή διοικούν όχι μόνο την Αθήνα αλλά ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτό δεν γίνεται να συνεχιστεί και βγήκαμε να το βροντοφωνάξουμε ότι είμαστε Έλληνες, θέλουμε την πατρίδα μας πίσω, θέλουμε την πόλη μας πίσω, θέλουμε τη ζωή μας πίσω. Και αυτό έγινε ακομμάτιστα, Γιάννη, εγώ αυτό είδα, χωρίς κανένα κόμμα και χωρίς να καπελωθεί από κανένα κόμμα όλο αυτό. Είχαμε προσκαλέσει, προσκαλέσει όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τους βουλευτές Α Αθηνών. Δεν μας ενδιέφερε ποιοι θα έρθουν, αρκεί να έρθουν ακομμάτιστα, χωρίς σημαίες, να μας υποστηρίξουν, να υποστηρίξουν την διαδήλωσή μας, να υποστηρίξουν το δικαίωμά μας να ζήσουμε.
γιατί δεν μπορούμε πια να ζήσουμε σε αυτή τη γειτονιά. Είναι απόλυτα κατανοητό και σεβαστό. Ελπίζουμε εμείς ως Δίεση να καλύψαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε, ερασιτεχνικά βέβαια, αυτήν την εκδήλωση. Ήμασταν διάφοροι Διεσίτες εδώ. Ήρθαν Έλληνοι κάτοικες πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους ήρθαν και υποστήριξαν τον αγώνα μας και αυτούς που ακόμη που δεν ήρθαν, αλλά ξέρουμε ότι είναι μαζί μας και την επόμενη φορά θα είναι εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ήταν πολλοί κόσμος που δεν ήρθε, βλέπω και από την κατάσταση, αλλά είναι πολλοί που είναι μαζί μας. Θα μας κάνει μια δήλωση. Βέβαια. Για πες μας, γιατί ήρθες, καταρχάς να δείξουμε το πανό σου. Είναι και ωραίο κορίτσι, εγώ θα πω. Ο άλλος εδώ πέρα είναι συντηρητικός, αυθεντικός. Ένα πολύ ωραίο κορίτσι, παλαιό... είναι συνέντευξη, κάνω εγώ την εισαγωγή. Ναι, αλλά είναι αγωνίστρια, ωραίο κορίτσι, αλλά είναι αγωνίστρια. Για πες μας, γιατί ήρθες. Ήρθα για να στηρίξω τους ανθρώπους που είναι εδώ στη Βικτόρια, γιατί ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στο δικό μου το νησί, στη Λέσβο. Είσαι μόνιμη κάτοικος Λέσβο. Είμαι μόνιμη κάτοικος Λέσβο. Και ήρθε η κοπέλα από τη Μυτιλίνη εδώ πέρα. Το 17 έχουμε τοκομίσει εδώ στην Αθήνα. Βλέπω ότι η κατάσταση που υπήρχε στη Λέσβο και συνεχίζει να γίνεται χειρότερη, αυτή τη στιγμή έχει μεταφερθεί και εδώ στο κέντρο. Αλλά και συνεχίζεται και μεταφέρεται και σε όλη την Αθήνα. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Εδώ και τώρα. Ή τώρα ή ποτέ. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Βασίλη. Ανταπόκριση από το Δίεση, είμαι ο Ραφαήλ Καλυβιώτης. Αν έχουμε κάτι άλλο θα ξανάρθει.